What you gonna do is good music and G-Unit. Yeah. Thanks. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του sportclub.gr, γεια σας από το Δημοτικό Γήπεδο Παρικιάς. Είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη τον Τόλκα για να σας μεταφέρουμε εικόνα από τον αγώνα μεταξύ του Νηρέα και της Ένωσης Αστέρα Μαρμάρου Μαρπισαϊκού. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για την Ένωση, ενώ για τον Νηρέα απομένει ένα ακόμα παιχνίδι που είχε αναβληθεί, το παιχνίδι με τη Σέριφος εδώ στην Πάρο. Οι δύο ομάδες παρατάσσονται και χαιρετούν τους λιγοστούς φιλάθλους που έχουν έρθει στο γήπεδο για να τους παρακολουθήσουν. Ο Νηρέας, θυμίζουμε, στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς, έχει θεωρητικές έως μηδαμινές, θα έλεγα, ελπίδες για τη δεύτερη θέση, αφού στο εναπομείναν παιχνίδι του ΑΟ Πάρου με την Σέριφο του αδιαφιλονίκη, το φαβορίνο ΑΟ Πάρου. 14 βαθμούς ο Νηρέας, 10 έχει η Ένωση που θέλει να κλείσει με αξιοπρεπή τρόπο και σοβαρή παρουσίαση τα παιχνίδια της στο φετινό πρωτάθλημα, όπως έχει κάνει σε όλους τους αγώνες της μέχρι τώρα. Να σας πούμε τις συνθέσεις. Ο Νηρέας, ο γηπεδούχος, κατεβαίνει με το Βεντουρί τερματοφύλακα, το Ρούσο, τον Πέτρο, τον Τριπολιτσιό τον Πέτρο, τον Δερμπαλταδάκη τον Μανώλη, τον Μπαρμπαρίγο τον Προκόπη, τον Κουτσίκου τον Μιχάλη, τον Τόδρη τον Νικήτα, τον Τέτλα τον Φίλιππα, τον Χατζία τον Άλεξ που επανεμφανίζεται κατόπιν αδείας του γιατρού μετά από το τραυματισμό του στην κλίδα στο παιχνίδι που είχε τραυματιστεί ο άτυχος Άλεξ στο παιχνίδι με την Μήλο. Ο Μετάει ο Κέβιν με το νούμερο 10 και ο Ρούς του Δημήτρη συμπληρώνουν τις επιλογές του Γιώργου Μοστράτου, του προπονητή του Νηρέα. Ο Τάσος Κοπανίδης από τη μεριά του έχει επιλέξει τους... Ο Τάσος Κοπανίδης δεν έχει και πολλά περιθώρια επιλογής γιατί αρκετοί παίχτες απουσιάζουν λόγω τιμωριών ή τραυματισμών. Παρ' όλα αυτά η ενδεκάδα που κατεβάζει είναι ο Τζανακόπουλος, ο Κρητικός ο Νίκος, ο Γκεμπόρης ο Εμίλ, ο Δημήτρης ο Κρητικός, ο Κληρονόμος ο Σταύρος, ο Νίκος ο Γιαννιώτης, ο Αλιμπέρδης ο Φραγκίσκος, ο Στρατής ο Κρητικός, ο Παπαδόπουλος ο Μάριος, ο Καράι ο Μίλτος και ο αδερφός του Καράι ο Βασίλης στην κορφή της επίθεσης για τους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Λάμπρος Πενδρινός, με βοηθές τους κυρίους Αντώνη Μουτάφη και Νίκο Δεσίπρη, είναι οι άρχοντες της σημερινής αναμέτρησης που μόλις ξεκίνησε. Καρά για τον κληρονόμο. Βγαίνει ο Δελπαρταδάκης για να τον πιέσει. Κάνει αυτό ένα γέμισμα τυφλό. Γίνεται εκεί το τραγικό λάθος, το οποίο υποφελείται ο Στρατής ο Κρητικός και σημειώνει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης στο 0-1 σε μια τυφλή παλιά του κληρονόμου που δεν φαινόταν να είχε τύχει. Μπερδεύτηκαν εκεί στην έξοδο ο Τριπολιτσιώτης, ο Πέτρος, αν δεν κάνω λάθος, με τον Βεντουρί. Ο Μεν Στόπερ περίμενε να βγει ο τερματοφύλακας να πιάσει την μπάλα. Τελευταία στιγμή την ακούμπησε με το κεφάλι και ο Κρητικός που ακολουθούσε, που δεν παράτησε τη φάση, στο κενό πλέον τέρμα με χαρακτηριστική ευκολία κάνει το 0-1 για την Ένωση. Βλέπω τον Κρητικό με τον Μάριο τον Παπαδόπουλο έτοιμους να εκτελέσουν. Παίρνει φορά, εκτελεί ο Δημήτρης ο Κρητικός, ένα καταπληκτικό απευθείας γκολ στο αριστερό γάμα της εστίας του Μοιραία με απευθείας εκτέλεση από το φάουλ που κυρίσε ο Γκεμπόρης. Πέρασε μπάλα από το τείχος, πήγε στο παραθυράκι, συστημένη θα έλεγα, στο αριστερό γάμα του Βεντουρί που αδυνατούσε. Γιατί μην ξεχνάμε ήταν η γωνία που φύλαγε το τείχος. Γίνεται λοιπόν το 0-2 στο 17ο λεπτό του αγώνα. Πλάγιο που εκτελείται γρήγορα για τον Τόδρη. Τόδρη κατεβάζει στον Τέτλα. Στρώνεται η μπάλα με κεφαλιά και τελευταία στιγμή στην κεφαλιά ψαράκι του Άλεξ του Χατζία ο Τζανακόπουλος, παρότι μπάλα γκελάρισε, μπόρεσε, την ακούμπησε με τα ακροδάχτυλά του, παραχώρησε το κόρνερ.
Εκτελείται πρώτο δοκάρι. Πηδάνε όλοι. Περνάει μπάλα κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Από την κεφαλιά του Τρυπολιτσιού, τη νέα ευκαιρία που έχουν κατασταθεί το τελευταίο λεπτό. Νέα κεφαλιά και αυτή τη φορά λίγο out. Δεν χρειάστηκε ο Τζαραγόπουλος, ούτε κάποιος παίχτης. Δεν βρήκε στόχο ο Τρυπολιτσιώτης. Και τώρα δεν λυπάρει τα δάκη. Κάθεται στον Τόδρη κοντρολάρι αυτός. Πιέζεται από τον κληρονόμο, τη βγάζει στο Μετάι όμως. Ο Μετάι την κρατάει, την ελέγχει. Κάνει ένα μακρινό σουτ. Πάλι συνοστισμό στα καρέ του Τζανακόπουλου. Γίνονται κινήσεις ξεμαρκαρίσματος. Γεμίζει, έρχεται από πίσω πηδώντας πάρα πολύ ψηλά ο Δελμπαρταδάκης, αν δεν κάνω λάθος, και παίρνει την κεφαλιά. Παίρνει φορά, εκτελεί δεύτερο δοκάρι μπάλα. Μόνος του την κεφαλιά εκεί ο Φραγίσκος, ο Αλιμπράτης, ο ξεχασμένος από την άμυνα, και βγάζει δεξιά στον Ρούσο. Αυτός το σταθεί και βγάζει στον άξονα. Είναι ο Μετάι σε καλή θέση. Αποφεύγει, σουτάρει ψηλά, out. Για την ομάδα του Νηρέα, ο Μετάι εκτελεί δεύτερο δοκάρι. Τη χάνει ο Τζανακόπουλος σε μια φαινομενική εύκολη παρέμβαση. Έγκαιρα έδειξε το κίνδυνο. Και τώρα έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τα γκολ του Στρατή και του Δημήτρη Κρητικού στο 3 και στο 17. Η Ένωση πάει στα αποδυτήρια με 2 γκολ διαφορά. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του sportkiklades.gr, ξανά από την επαρικιά μαζί σας, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, που αρχίζει με μία αλλαγή για την ομάδα του Νηρέα. Θυμίζουμε 0-2 η Ένωση με τα 2 γκολ, τα γρήγορα γκολ. Να σας πούμε πρώτα για την αλλαγή. Ο Τρυπολιτσιώτης με το νούμερο 17 μπήκε στη θέση του Κουτσίκου με την έναρξη του δευτερού μέρους. Για τον ζουν ψηλά στη ζώνη άμυνας και ο κληρονόμος τώρα πάει να βγάλει τον Γκεμπόρης, να δούμε αν προλάβει την παλιά. Δεν θα την προλαβαίνει, τη γυρνάει στο κέντρο της άμυνας στο πέναλτι. Παρεμβάλλεται ο Μπαρμπαρίγος με το σώμα και δίνει την ευκαιρία στο Βεντουρί, που επί της ουσίας όμως ευνοεί, όπως είπαμε, την ομάδα της Ένωσης που είχε τα δύο γκολ. Προσπαθεί τώρα ο Βασίλης ο Καράη να ευνηδιάσει, πιάνοντας την μπάλα όπως του έρχεται στον αέρα ένα σουτ. Συνεργάζεται με τον κληρονόμο πολύ ωραία. Έχει επιλογή τον Γκεμπόρης. Τον βγάζει σε θέση βολής. Πατάει στην περιοχή αυτός. Παίρνει μπάλα στο δεξί, σουτάρει, out την μπάλα. Φλά. Και τώρα είναι ο Μπαρμπαρίγος με τον Γκεμπόρης, ο οποίος δεν κάνει το λάθος να τη δώσει στο σφίχτον offside, αλλά να τη δώσει στον Καράη που ξεχύνεται μπροστά. Πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο κύριος Μεδρινός, παρά την υπόδειξη του Λάισμαν για φάουλ. Υπόδειξη που προκαλεί τις έντονες διαμαρτυρίες του κυρίου Αλιμπράτη, του Φραγκίσκου Αλιμπράτη, ο οποίος πάει στον κύριο Μεδρινό να του πει αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή ο Λάισμαν του υπέδειξε. Ο κύριος Μεδρινός όμως έχει δει αναντίληψη της φάσης. Εκτελεί στον κληρονόμο, επαναφέρει αυτό στον Καράη με το κεφάλι, κατεβάζει αυτό, πάει να βγάλει την μπάλα. Κόντρε στον κληρονόμο, πάλι νέο σουτ. Πιο καλό αυτή τη φορά, πιο φιλόδοξο. Οι κερδίσει σχεδόν όλε τι μονομαχίε. Πλασαριστά και τον Μπαρμπαρίγκο, καλή σέντρα αυτό. Να τώρα μόνο στο εκεί πέρα, φάτσα με τον γκολ. Βγαίνει όμω ο Τζανακόπουλο, κοντράρει την μπάλα. Μετά τη σέντρα του Μπαρμπαρίγκου στο δεύτερο δοκάρι. Βρέθηκε ο Τρυπολιτσιώτης, προσπάθησε να πιάσει απευθείας στο σουτ, βγήκε ο Τζανακόπουλος, με αυτοθυσία έπεσε στα πόδια του, δείχνει τραυματίας, καλούν τον γιατρό οι παίχτες. Αυτή η νίκη. Να τώρα ο Δελμπαρταδάκης μέσα στην περιοχή πέφτει, παίζεται, λέει ο κύριος Μεδρινός. Ήδη παίζουμε 2 λεπτά από τον χρόνο, γίνεται το γέμισμα, για να δούμε, ο Αλιμπράντης. Πάει μπάλα στα πλάγια, ο Τρυπολιτσιώτης σεντράει θαυμάσια. Ωραία κεφαλιά, αποκρύει ο Τζανακόπουλος στην κεφαλιά και τώρα έχουμε το πέναλτι. Έχουμε το πέναλτι που καταλογίζεται στην ανατροπή αυτή μετά την απόκρουση του Τζανακόπουλου. Εκτελεί, μειώνει για την ομάδα του. 1-2 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Επαναλαμβάνω, καταλογίστηκε πέναλτι μετά την σωτήρια απόκρουση του Τζανακόπουλου στην κεφαλιά του Πολιτσιώτη, του Πέτρου από την ΙΣΕΔ. Και να δούμε τώρα αν απομένει κάποιος χρόνος ή αν θα λήξει άμεσα το παιχνίδι. Γίνεται μια προσθένη παλιά. Γιώνο Βεντουρίς τη διώχνει. Δεν υπάρχει συνέχεια όμως. Ο κύριος Μεδρινός σφυρίζει τη λήξη. Κράτησε την καθυστέρηση που εκείνος θεώρησε ότι υπήρχε.
Η Ένωση λοιπόν στο τελευταίο της παιχνίδι πετυχαίνει μια σημαντική νίκη για το γόητρό της. Νίκη, κερδίζει εκτός έδρας τον Ηρέα με 1-2. Δίκαιη νίκη βάσει της εικόνας που είχαν οι δύο ομάδες στη διάρκεια του αγώνα. Επαναλαμβάνω ότι πλέον σιγουρεύτηκαν και οι δύο δεύτερες θέσεις των δύο ομίλων, δηλαδή ο ΑΟ Σύρου από τον πρώτο όμιλο και ο ΑΟ Πάρου από τον δεύτερο όμιλο θα διασταυρώσουν ταξίδι τους για να κερδίσουν το εισιτήριο για τα Μπαράζ, ένα παιχνίδι που το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά από το γήπεδο της Παρικάς, φίλες και φίλοι του sportkiklades.gr, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλό σας βράδυ.